Οι Ιταλοί ξανάρχονται για τον ΟΣΕ και συγκεκριμένα αυτή τη φορά για την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με μεσίτητα ΙΠΕΔ. Η Πανελληνία Ομοσπονδία Σιδηροδρόμων είναι αντίθετη σε αυτή την ιδιωτικοποίηση και για τον λόγο αυτό έχει προκηρύξει 3-3 ώρες τάσης εργασίας από την Δευτέρα, 5 Μαρτίου, από τις 5 έως τις 8 το πρωί και από τη 1 έως τις 4 το μεσημέρι, ενώ θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας και από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, καθώς και 24ωρη απεργία την 3η 6 Μαρτίου, τόνισε από τις Σέρες, όπου βρέθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων Νίκος Λάζος. Το λόγος που φτάσαμε εδώ πέρα για τις απεργικές κινητοποιήσεις είναι η ιδιωτικοποίηση της ΕΣΤΗ, η οποία είναι η τεχνική βάση συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Και την Τρίτη στο ΤΑΙΠΕΔ είναι η καταρρεκτική ημερομηνία προσφορών για την εξαγορά της, που κατά πάσα πιθανότητα είναι οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια εταιρεία μάλλον, που έχουν εξαγοράσει και την Τρενοσέ, δηλαδή η Φερόβια Τεστάρτο Ιταλιάνο. Η πώληση του ΕΣΤΗ οδηγεί στην ουσία τον Ιταλικό κρατικό σιδηρόδρομο να έχει το μονοπόλιο στην χώρα μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για το επιβατικό κοινό, όσο και για τους εργαζόμενους. Το πρώτο και κυριότερο λόγο της επίπτωσης είναι ότι δεν θα υπάρχει ελληνικό σιδηρόδρομο. Ζούμε στην Ελλάδα χωρίς ελληνικό σιδηρόδρομο. Την Τρενοσέ Ιταλή, την ΕΣΤΗ Ιταλή. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτά τα λεφτά που έδωσαν οι Έλληνοι φορολογούμενοι, αυτά τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια λεφτά, για να γίνει αυτό το συνδρομικό δίκτυο που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 18, τέλη 18, αρχές 19, θα έρθουν κάποιοι άλλοι να επωφεληθούν αυτό το συνδρομικό δίκτυο. Δηλαδή τα λεφτά που δώσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι από το εστέρημά τους για να έχουν ένα σιδηρόδρομο καθώς πρέπει, θα έρθουν κάποιες ξένες εταιρείες να παίρνουν αυτά τα λεφτά. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται επίσης για τη συνεχόμενη απαξίωση του σιδηροδρόμου, που αφορά κυρίως τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Τα τεχνικά προβλήματα είναι η απαξίωση, είναι αυτό που είπε και ο Προστατής, είναι η απαξίωση του σιδηροδρόμου εδώ και χρόνια. Κάποιοι, οι κυβερνήσεις. Εκατέρωθεν όλες οι κυβερνήσεις που περάσαμε μέχρι τώρα δεν θέλουν ένα σιδηρόδρομο αντάξιο σε αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Γι' αυτό αφήσαν το σιδηρόδρομο στο έλεος του Θεού. Τώρα προσπαθούν να κάνουμε κάτι. Αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα και πιο μπροστά, θα έρθουν κάποιοι άλλοι να εκμεταλλευτούν το σιδηρόδρομο.